Γεια χαρά, και αφού στο προηγούμενο μάθημα κάναμε μια εισαγωγή στους γράφους, σήμερα θα δούμε τους τύπους των γράφων. Ας εξετάσουμε δύο τύπους γράφων. Κοιτάξτε, είναι αρκετά εύκολο να εντοπιστούν. Είναι αρκετά συνηθισμένοι στα προβλήματα θεωρίας γράφων, οι κατευθυνόμενοι γράφοι και οι μη κατευθυνόμενοι γράφοι, που δεν δείχνουν κάποια κατεύθυνση. Αυτή είναι η κατευθυνόμενη ακμή και αυτή είναι μη κατευθυνόμενη ακμή. Όπως έχουμε αναφέρει σε ένα γράφο, δεν υπάρχουν πραγματικοί κανόνες για τον τρόπο που ένας κόμβος συνδέεται με έναν άλλο κόμβο, όπως γίνεται παραδείγματος χάρη με τα δέντρα, με τα διαδικά δέντρα. Εδώ πέρα δεν έχουμε καθόλου κανόνες. Οι ακμές μπορούν να συνδέσουν τους κόμβους με οποιοδήποτε τρόπο. Οι διαφορετικοί τύποι ακμών είναι πολύ σημαντικοί όταν πρόκειται για την αναγνώριση και τον καθορισμό του τύπου των γράφων. Ως επιτοπλίστων, οι γράφοι μπορούν να έχουν δύο τύπους ακμών. Πρώτον, οι ακμές που έχουν κατεύθυνση είναι οι κατευθυνόμενες ακμές. Να, εδώ πέρα έχουν κατεύθυνση με βελάκι. Και ακμές που δεν έχουν κατεύθυνση, μη κατευθυνόμενες ακμές. Να, ένας γράφος με μη κατευθυνόμενες ακμές. Δεν δείχνουν ένα βελάκι. Άρα στους γράφους έχουμε δύο τύπους ακμών, τις κατευθυνόμενες και τις μη κατευθυνόμενες. Σε μια κατευθυνόμενη ακμή, δύο κόμβοι συνδέονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, έτσι. Και έτσι μπορούν να κάνουμε κάποιες διαδρομές μέσα σε αυτό το γράφο. Στην παρακάτω εικόνα έχουμε δύο κόμβους και μια κατευθυνόμενη ακμή, όπου ο κόμβος Α συνδέεται με το κόμβο Β. Υπάρχει ένας μόνο τρόπος να ταξιδέψουμε μεταξύ αυτών των δύο κόμβων. Και αυτός είναι από τον κόμβο Α στον κόμβο Β. Έτσι. Μόνο από εδώ. Είναι πολύ συνηθισμένο να αναφέρουμε τον κόμβο από τον οποίο ξεκινάμε ως προέλευση και τον κόμβο από τον οποίο ταξιδεύουμε ως προορισμό. Σε μια κατευθυνόμενη ακμή μπορούμε να ταξιδέψουμε μόνο από την προέλευση στον προορισμό. Ποτέ το αντίστροφο. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε από το Β στο Α. Γι' αυτό έχουμε συγκεκριμένες διαδρομές μέσα σε ένα γράφο, αν έχουμε κατευθυνόμενες ακμές. Ωραία. Ωστόσο, σε μια μη κατευθυνόμενη ακμή, εδώ πέρα, η διαδρομή μεταξύ των δύο κόμβων είναι αφίδρομη. Μπορώ να πάω και από το Α στο Β και από το Β στο Α. Πράγμα που σημαίνει ότι η κόμβη προέλευσης και προορισμού δεν είναι σταθερή. Αυτή η διαφοροποίηση είναι πραγματικά πολύ σημαντική, επειδή οι ακμές σε ένα γράφο καθορίζουν το πώς αποκαλείται ο γράφος. Να δούμε τις ακμές. Οπότε πάμε τώρα να δούμε τον ορισμό πώς λέγεται ο γράφος που έχει κατευθυνόμενες ακμές. Εάν όλες οι ακμές σε ένα γράφο έχουν κατεύθυνση, βελάκι δηλαδή, κατευθυνόμενες ακμές, ο γράφος ονομάζεται κατευθυνόμενος γράφος. Directed graph. Πολύ ωραία. Εάν όλες οι ακμές σε ένα γράφο δεν έχουν κατεύθυνση, όπως εδώ πέρα, άρα έχουμε αμφίδρομες διαδρομές, ο γράφος ονομάζεται μη κατευθυνόμενος γράφος. Undirected graph. Ωραία όλα αυτά, αλλά για ποιο λόγο ασχολούμαστε με τους γράφους? Οι γράφοι είναι γύρω μας, απλά δεν τους βλέπουμε. Ο παγκόσμιος ιστός, το 3W, είναι ένας τεράστιος γράφος, εδώ πέρα, όπου έχω ένα σερβερ, έχω κάποιους υπολογιστές και έχω και άλλους σερβερ που συνδέονται μεταξύ τους. Αυτός είναι ένας γράφος. Ένα site, παραδείγματος χάρη, είναι ένας γράφος που από μια αρχική σελίδα μπορεί να πάμε σε κάποιες άλλες ιστοσελίδες. Όταν κάνουμε κλικ ανάμεσα σε ιστότοπους, σε sites δηλαδή, τότε πλοηγούμαστε μεταξύ των διευθύνσεων URL. Κοιτάξτε, από έναν ιστότοπο σε έναν άλλον ιστότοπο. Κάνουμε πραγματικά περιήγηση σε ένα γράφο. Μερικές φορές αυτές οι αναπαραστάσεις γράφων έχουν κόμβους, έχουν κάποιους σερβες δηλαδή, με ακμές που είναι μη κατευθυνόμενες. Και έτσι εδώ πέρα μπορώ να αποθηκεύσω εγώ μια ιστοσελίδα και μια άλλη ιστοσελίδα και να πάω από έναν ιστότοπο σε έναν άλλο ιστότοπο και να είναι, κοιτάξτε, μη κατευθυνόμενες και μπορώ να προχωρήσουμε από μια ιστοσελίδα σε μια άλλη και το αντίστροφο. Και άλλες ακμές που κατευθύνονται, μπορούμε να πάμε δηλαδή μόνο από την ιστοσελίδα Α στην ιστοσελίδα Β. Μόνο έτσι. Και ποτέ το αντίστροφο. Εδώ πέρα δηλαδή έχουμε κατευθυνόμενες ακμές, ενώ εδώ πέρα έχουμε μη κατευθυνόμενες. Τους γράφους λοιπόν τους χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουμε με τα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει ένα ακόμα καλύτερο παράδειγμα που απεικονίζει τις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις και η υλοποίησή του στηρίζεται στη δομή δεδομένων γράφος, τα κοινωνικά δίκτυα δηλαδή. Παραδείγματος χάρη το Facebook. Το Facebook είναι ένα τεράστιο κοινωνικό δίκτυο, είναι ένας τύπος γράφου και αν σκεφτούμε περισσότερο το πώς λειτουργεί πραγματικά, αρχίζουμε να κατανοούμε καλύτερα τον τρόπο διασυνδέσεων των κόμβων, καθώς και με ποιον τύπο γράφου αναπαριστάνεται. Στο Facebook, εάν σε προσθέσω σαν φίλο, πρέπει να αποδεχτείς το αίτημά μου. Δεν είναι δυνατόν να είμαι φίλος σου στο δίκτυο
χωρίς να είσαι δικός μου. Πολύ ωραία. Η σχέση μεταξύ δύο χρηστών κόμβει, είναι αμφίδρομη, δεν υπάρχει η έννοια κόμβου, προέλευση και προορισμού, ανταυτού, είσαι φίλος μου και είμαι και δικό σου. Έτσι λειτουργεί το Facebook. Άρα δεν είναι κατευθυνόμενος ο γράφος εδώ πέρα. Είναι μη κατευθυνόμενος. Ποιον τύπο γράφου θα χρησιμοποιήσουμε για την αναπαράσταση του γενικού δικτύου Facebook? Ερώτηση. Να εδώ πέρα τι είναι. Απάντηση. Μη κατευθυνόμενος γράφος. Undirected graph. Τώρα πάμε στο Twitter. Το Twitter από την άλλη πλευρά λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Από το Facebook μπορώ να σε ακολουθήσω, να είμαι ακόλουθος, αλλά δεν απαιτείται να με ακολουθήσεις. Πολύ ωραία. Με ποιον τύπο γράφου μπορούμε να αναπαραστήσουμε το Twitter? Θα μπορούσαμε να αναπαραστήσουμε το Twitter ως κατευθυνόμενο γράφο. Κάθε ακμή που δημιουργούμε αντιπροσωπεύει μια μονόδρομη σχέση. Ακολουθούμε κάποιον παραδείγματος χάρη. Πολύ ωραία. Αυτός είναι κατευθυνόμενος γράφος. Directed graph. Ερώτηση τώρα. Όταν με ακολουθείς στο Twitter, δημιουργείται μια ακμή στο γράφο με τον λογαριασμό σου ως κόμβο προέλευσης και τον λογαριασμό μου ως τον κόμβο προορισμού? Άλλη ερώτηση. Τι θα συμβεί εάν αποφασίσω να σε ακολουθήσω κι εγώ? Τι γίνεται? Αλλάζω την κατεύθυνση της ακμής που δημιουργήθηκε όταν με ακολούθησες. Ξαφνικά η ακμή έγινε αμφίδρομη, έγινε μη κατευθυνόμενη, δηλαδή, κάπως έτσι. Πολύ ωραία. Και επομένως μη κατευθυνόμενη, έτσι. Άρα έχουμε μη κατευθυνόμενο γράφο τώρα εδώ πέρα. Και τελειώνοντας, να κάνουμε μια σπαζοκεφαλιά τις 7 γέφυρες του Königsberg. Κοιτάξτε εδώ πέρα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από την προέλευση του προβλήματος οι 7 γέφυρες του Königsberg. Η πρόκληση ή απλά σπαζοκεφαλιά με τις γέφυρες του Königsberg ήταν να μπορεί κάποιος να διασχίσει και τις 7 γέφυρες μόνο μία φορά, περπατώντας μέσα στην πόλη. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα. Πολύ ωραία, προσπαθείτε να δείτε αν μπορείτε να περπατήσετε μέσα από την πόλη, να διασχίσετε όλες τις γέφυρες. Μόνο μία φορά όμως, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας δύο πράγματα. Ενώ προσπαθείτε να λύσετε το παραπάνω πρόβλημα ένιγμα, πρέπει να διασχίσετε όλες τις γέφυρες, δεν πρέπει να διασχίσετε περισσότερο από μία φορά κάποια γέφυρα. Με αυτή τη σπαζοκεφαλιά ασχολήθηκε ένας μεγάλος μαθηματικός, ο Euler, και έφτιαξε το κύκλωμα του Euler. Και αν δοκιμάσουμε οποιοδήποτε αριθμό συνδυασμών θέλετε, θα δείτε ότι είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος με αυτόν κάποιον να περπατήσει μέσα στην πόλη και να διασχίσει κάθε γέφυρα μόνο μία φορά. Αυτό το απέδειξε, όπως είπαμε, ο Euler με το κύκλωμα του Euler. Και αναπαράστησε το τμήμα της γέφυρας της γης με A, B, C, D κορυφές. Εδώ πέρα, τέσσερις κορυφές. Τις γέφυρες με ακμές. Να, εδώ πέρα. Και απέδειξε ότι εφόσον έχουμε άρτιο αριθμό ακμών, τότε δεν γίνεται να περάσουμε όλες τις γέφυρες από μία φορά. Ψάξτε το άμα θέλετε στο διαδίκτυο πόσο Euler αναπαράσσει αυτό το πρόβλημα με γράφο και για ποιο λόγο είναι αδύνατο να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το ξαναλέω ότι σύμφωνα με το χάρτη μπορώ να δημιουργήσω ένα γράφημα με τέσσερις κορυφές και επειδή έχει άρτιο πλήθος κορυφών, δεν γίνεται να περάσουμε από όλες τις γέφυρες μία φορά. Αυτό το απέδειξε ο Euler. Και αυτό ήταν από το Σπύρο Ζιγούρη, το βίντεο learn.com και το κανάλι στο YouTube. Γεια σας!